Είδαμε λοιπόν τα δεδομένα από την έρευνα που σήμερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο και για να τα αναλύσουμε αλλά και να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα νούμερα θα συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας αναλυτή, τον Πέτρο Ιωαννίδη. Πέτρο. Καλησπέρα, καλησπέρα από την έδεσα. Πράγματι στην έρευνα της MRB η αυτοδυναμία φαίνεται να κλειδώνει και στα τρία σενάρια. Έχει 150 βουλευτές σε όποια από τα τρία σενάρια και φτάνει σε 163 σε περίπτωση που έχουμε πεντακομματική βουλή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν φωτογραφία της στιγμής και όχι προβλεπτικά εργαλεία. Η Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση μπαίνει στην τελική ευθεία με ένα πολύ σημαντικό δημοσκοπικό αβαντάζ. Έχουμε όμως 10% από τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι ακόμα αναποφάσιστοι και θα αποφασίσουν στην τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα. Βλέπουμε επίσης ότι τα κόμματα έχουν μεγάλη συσπήρωση, Πέτρο Ιωαννίδη. Ακριβώς. Είναι λογικό και τα δύο κόμματα να έχουν υψηλές συσπηρώσεις. Είχαμε εκλογές μόλις ένα μήνα πριν από σήμερα, οπότε κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο. Ο δικοματισμός σίγουρα θα συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσοστό από τις ευρωεκλογές. Μένει όμως να δούμε πού θα κινηθεί η συμμετοχή. Η γνώμη μου είναι ότι η συμμετοχή στις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα είναι σχετικά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνη των ευρωεκλογών. Και γιατί το λες αυτό, Πέτρο Ιωαννίδη? Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση μόλις ένα μήνα πριν, στο οποίο είχαμε ένα αποτέλεσμα με εμφαντική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι το αποτέλεσμα και των εθνικών εκλογών ότι είναι λίγο πολύ τελειωμένο. Μπαίνουμε. Ναι, συνέχισε Πέτρο. Μπαίνουμε μετά από μια υποτονική προεκλογική περίοδο, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και αναμένουμε τα κόμματα να ανεβάσουν ρυθμούς στην τελευταία εβδομάδα. Όπως είπες λοιπόν, Πέτρο Ιωαννίδη, έχουμε μόλις μία εβδομάδα πριν από την 7η Ιουλίου που θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τα κόμματα? Θα κάνουν την ίστατη προσπάθεια να προσελκύσουν τις αναποφάσεις τους που είδαμε ότι είναι 10% στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Επομένως, αναμένουμε να ανεβεί το πολιτικό θερμόμετρο τις επόμενες μέρες. Αυτό το 10% σύμφωνα με την έρευνα της MRB θα μπει στο στόχαστρο των επιτελείων των κομμάτων. Άρα θα προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους προσπαθώντας να προσελκύσουν αυτούς τους ψηφοφόρους, όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς, να τους ψηφίσουν, να τους προτιμήσουν και να ανεβάσουν και οι δύο τα ποσοστά τους. Μάλιστα. Πέτρο Ιωαννίδη, σε ευχαριστούμε.